Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Καταρχάς, τι γίνεται πάνω, πώς είναι ο καιρός? Νομίζω πως είναι και κάτω. Συννεφιά και λίγο κρύο. Είναι λίγο πιο πεσμένη η θερμοκρασία από ό,τι χθες που ήρθαμε με 12-14 βαθμούς. Τώρα είναι 7-8. Καλά. Εντάξει, μια χαρά. Ποδοσφαιρικός καιρός. Αντέχετε, ναι. Αντέχετε. Πολύ, πολύ συννεφιά. Και τα υπόλοιπα τα θα γύρω-γύρω και πάλι όπως τα περιμένουμε. Για όσους Έλληνες είναι εδώ, χθες ήταν κυρίως δημοσιογράφοι, πολύ αυστηρά μέτρα, με συνοδεία όπου και αν ήμασταν, όπου και αν βρεθήκαμε. Στο γήπεδο το ίδιο, στο γήπεδο που βέβαια βρέθηκε μόνο ο Λουτσέσκο με τον Κοτάρσκι και οι 2-3 ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχουν προοπτική κατάμεση του γήπεδου, τουλάχιστον αυτό έλεγαν χθες. Το γήπεδο που έχει 25.000 διαθέσιμες θέσεις, γιατί είπαμε η απέναντι κερκίδα από ένα σεισμό δεν μπορούν να την επιδιορθώσουν και ούτε καν μπορούν να τη ρίξουν με κάποιες διαφωνίες που έχουν με την εκκλησία, δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται σε 100% πληρότητα. Δεν θα έχει 25.000, περίπου 20.000 φιλάθλους. Με τους Κροάτες να πιστεύουν σαφώς ότι μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά στη διοργάνωση και όχι μόνο να περάσουν τον ΠΑΟΚ. Okay, έχουν μια εικόνα το ελληνικό ποδόσφαιρο, γνωρίζουν, έπαιξαν με την ΑΕΚ, βλέπουν τη βαθμολογία, έχουν μελετήσει τον ΠΑΟΚ και ο προπονητής του Γιακυρόβιτς μιλούσε για μια ομάδα πάρα πολύ ικανή στην επιθετική γρήγορη μετάβαση. Το έχει διαπιστώσει και πράγματι έτσι είναι. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, πολλές μεγάλες φετινές νίκες του ΠΑΟΚ στηρίχθηκαν κυρίως σε γρήγορο παιχνίδι, σε γρήγορες επιθέσεις. Γενικά είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ φέτος αυτό. Ναι, είναι μια ομάδα που με κυριαρχικό ποδόσφαιρο μπορεί να ανοίξει κλειστή άμυνα, μπορεί, έχει συνδυασμούς, έχει αυτοματισμούς, αλλά φέτος έχει δουλέψει πάρα πολύ τις μεταβάσεις, τις γρήγορες και με πρωταγωνιστές, τον Ντάισον και τον Κωνσταντέλια, πραγματικά έχει πάρει και μεγάλα αποτελέσματα. Είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι και όσο και αν κάποιος το έχει δει, το έχει διαβάσει, δεν είναι και πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσει, ειδικά παίζοντας στην έδρα του. Γι' αυτό πάντως μίλησαν οι γηπεδούχοι, για την πάρα πολύ σπουδαία μεσοπτική γραμμή του ΠΑΟΚ, αλλά ξεχωρίζοντας τον Κωνσταντέλια, και πραγματικά πιστεύω ότι το κάνουν γιατί, όχι μόνο γιατί έχει μεγάλη αξία ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ, αλλά γιατί είναι και μια ομάδα που έχει πραγματικά εμποτιστεί με αυτή τη φιλοσοφία. Έχει την κουλτούρα αυτή, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και το ψάχνει και το αναγνωρίζει και δεν το υποτιμάει. Και ξέρουν να καταλαβαίνουν και την αξία που υπάρχει σε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή. Μας έλεγαν φίλοι της Χάιντουκ εδώ που τους βρήκαμε, ότι ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, λέει, εμείς εδώ στην Κροατία, εμείς να δίνουμε τα πολλά λεφτά για μεταγραφές, να αγοράζουμε τους καλύτερους, αλλά αυτοί αναδεικνύουν συνέχεια. Αναδεικνύουν συνέχεια. Και τώρα πάλι είναι σε αυτή τη φάση που έχουν αλλάξει το ρόστερ τους και έχουν βάλει 3-4 νεαρούς. Και όχι μόνο Κροάτες, Ναι, δηλαδή ναι, ο Ντάνι Όλμο, εγώ το θυμάμαι πρώτη φορά να τον βλέπω εκεί. Βεβαίως. Ο Λουτσέσκου βέβαια χθες μας ξάφνιασε, δεν το έχω ξανακούσει, πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ πότε ξανά μίλησε συγκεκριμένα για έναν ποδοσφαιριστή του αντιπάλου. Το έκανε χθες χωρίς ερώτηση. Για ποιον? Για το Μίσιτς, το κράτη που έχει περάσει και από Εντάξει. την ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ΠΑΟΚ ο Μίσιτς. Έφυγε με ιδιαίτερο τρόπο, με δύσκολο τρόπο, μετά από μια ασθένεια πάρα πολύ σοβαρή, και ευτυχώς είναι καλά και συνεχίζει την καριέρα του. Και χθες έλεγε ο Λουτσέσκου ότι αυτός είναι ο ηγέτης, ο καθοδηγητής, αυτός ελέγχει, αυτός αποφασίζει, αυτός είναι όλη η ομάδα, και παραβάλλω το έκανε για πρώτη φορά χωρίς καμία ερώτηση, κάτι ήθελε να πει, κάτι ήθελε να πετύχει, αποθεώνοντας τον συγκεκριμένο έμπειρο Κροάτη ποδοσφαιριστή που τον είχε τη χρονιά του πρωταθλήματος. Φυσικά δεν το χρησιμοποιούσε πολύ. Ήταν εκείνη η χρονιά που ήταν πολύ ερωτευμένος με Κάνιας, με Σάχοφ, με Μαωρίσιο και έφτανε στο σημείο να μην βάζει ούτε καν τον Σέρχιο Ολιβέιρα με τις γνωστές έτσι απόψεις που έχει ο Λουτσέσκου. Τώρα, ο ΠΑΟΚ τελείωσε χθες την προετοιμασία του
όπως είπαμε, χωρίς Σαμάτα και χωρίς Ζίβκοβιτς, δεν είναι παίκτες πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι, μένω Σαμάτα πραγματικά μπήκε στη Λαμία με σκοπό ίσως να είναι και εδώ στην Κροατία βασικός, αλλά πλέον δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά και από αυτά της Λαμίας και όπως τον είδαμε στη συμμετοχή του, θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να υπολογίζει στο οτιδήποτε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που εγώ το λέω όσο και αν δεν ανοίγω, ότι κάνει κακό πλέον παίζοντας στον ΠΑΟΚ, κάνει κακό. Και αυτό δεν ξέρω πώς και πότε θα αλλάξει. Άρα και ο Ζίβκοβιτς είναι ένας δεύτερος goalkeeper, με καλές παρουσίες φέτος, αλλά είναι ο δεύτερος. Ο κορμός του ΠΑΟΚ είναι γνωστός, με τον Κοτάρσκι απόλυτο πρωταγωνιστή φυσικά εδώ και με τους Κροάτες. Ο Κοτάρσκι είναι και το νέο πρόσωπο στην εθνική τους ανδρών, που θα μαζευτεί σε λίγες μέρες από τώρα. Με τον goalkeeper του ΠΑΟΚ να τους λέει σε επίμονες ερωτήσεις η εθνική και η παρουσία σου και το πώς αισθάνεσαι, ότι είναι σαν το σπίτι μου, ναι, αυτό νιώθω, αλλά τώρα το μυαλό μου είναι μόνο στο κλαμπ με το οποίο συμμετέχω, το οποίο κλαμπ με τη δουλειά του με έχει φέρει σε αυτό το επίπεδο. Και όπως επίσης ο Κοτάρχης είπε κάτι που άρεσε πολύ και στον Λουτσέσκο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση των καλοκαιρινών αγώνων των δικών μας με τη Χάιντουκ σε σχέση με τα τωρινά, με την Δυνάμο, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί. Τότε φτιαχνόμασταν, τότε ετοιμαζόμασταν, τώρα είμαστε πολύ έτοιμοι, έχουμε μια ξεκάθαρη φιλοσοφία και είμαστε πολύ καλύτεροι για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη, όπως είναι η Δυνάμο Ζάγκρεπ. Το βασικό κορμό του ΠΑΟΚ περιμένουμε, όπως είπαμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Εδώ μου δημιουργείται μια απορία όμως. Ναι. Γιατί δεν δοκιμάζουμε λίγο παραπάνω το τζίμα σε αυτά τα παιχνίδια? Όχι, λέω σήμερα με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, γενικά με σεζόν, αφού βλέπουμε ότι ο Σαμάτα δεν. Και έχουμε τον Μπράντον Τόμας μόνο, που είναι ένας τελείως διαφορετικού τύπου επιθετικός. Δεν θα πρέπει λίγο παραπάνω να στηρίξουμε τον τζίμα? Προφανώς, ναι. Προφανώς είναι μια... Γιατί μιλάμε τώρα για ένα ταλέντο, ένα παίχτη που φαίνεται να έχει πολύ την πρώτη ύλη, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, όλα ισχύουν. Από τη μία δεν το έπαιρνε απόφαση μέχρι και τώρα, επέμενε πάρα πολύ. Από την άλλη φοβάται τον νεαρό και όλα τα πάνω κάτω που έχει η δική του ψυχολογία. Εντάξει, και από την άλλη στο συνδυαστικό κομμάτι, γιατί ο ρόλος του φορ στον ΠΑΟΚ, ειδικά σε φάση επίθεσης, είναι κυρίως εκτός περιοχής, για να συνεισφέρει σε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και έχει οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε 110 γκολ στη χρονιά. Προφανώς εκεί ο μικρός λίγο δυσκολεύεται, γιατί είναι πιο πολύ παίχτης περιοχής, αλήθεια είναι, παρά αυτός που θα βγει με πλάτη να συνδυαστεί με τους άλλους. Τον έβαλε και στο Αγρίνιο, ένα μάτς ήταν βέβαια, ένα ημίχρονο ήταν, και δεν τα κατάφερε να συνδυαστεί με τους άλλους. Θα δούμε από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά με τον Σαμάτα δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει άκρη. Και σήμερα είναι η δεύτερη λύση, φυσικά, ο Μπράντον Τόμας. Αυτά και από τους γηπεδούχους και από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που ξέρουν πλέον και το πρόγραμμα και το ότι θα έχει ΠΑΟΚ Άρη την Κυριακή. Είπε ο Λουτσέσκου, μάλλον δεν απάντησε στην ερώτηση αν θα συνεχίσει η πολιτική των πολλών αλλαγών που έφερε τον ΠΑΟΚ μέχρι εδώ, από παιχνίδι σε παιχνίδι, και είπε ότι νομίζω ότι τους έχω πείσει όλους στην ομάδα ότι σε κάθε μάτς μπαίνουμε σαν ένα τελευταίο μας, ότι δεν υπάρχει άλλο. Και πάλι το ίδιο. Αυτή είναι η νοοτροπία, αυτό θέλω να περάσω και πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει μέχρι και τώρα. Ναι. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη, παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, 10 η ώρα. Θα τα πούμε και από το γήπεδο και φυσικά όλη την ημέρα με ό,τι γίνεται εδώ στο Ζάγκρεπ. Εννοείται, φίλε, εννοείται. Καλή δουλειά.